Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλωσορίσατε στα Echo News by Day. Το σημερινό επεισόδιο είναι αφιερωμένο σε μια καινοτομία που υπόσχεται να δώσει νέα διάσταση στην αναδάσωση. Πρόκειται για ένα επαναστατικό τζέλ με μικροοργανισμούς, το οποίο μπορεί να βοηθήσει στην αναγέννηση καμένων δασικών εκτάσεων μετά από μια πυρκαγιά και το οποίο δημιούργησαν φοιτητές της ομάδας iGEM Θεσσαλονίκη. Για την εφεύρεση αυτή, που βρίσκεται ακόμη σε πειραματικό στάδιο, η ομάδα αναμένεται να εκπροσωπήσει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης τον Νοέμβριο στο διαγωνισμό που διοργανώνεται από το MIT. Οι δασικές πυρκαγιές που τροφοδοτούνται από την κλιματική κρίση γίνονται όλο και πιο συχνές, αλλά και μεγαλύτερης έντασης. Τεράστιες εκτάσεις αποτεφρώθηκαν φέτος στη Μεσόγειο με τεράστιο οικολογικό και ανθρώπινο κόστος. Την ταχύτερη αναγέννηση του δάσους μετά την πυρκαγιά επιδιώκουν να επιτύχουν Έλληνες φοιτητές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης μέσα από τη δημιουργία ενός καινοτόμου προϊόντος με την ονομασία Euphoresis. Το φετινό project της ομάδας μας ονομάζεται Euphoresis και είναι η πρώτη εφαρμογή συνθετικής βιολογίας για την αναγέννηση καμένων δασικών εκτάσεων. Είμαστε στη φάση που προσπαθούμε στο εργαστήριο να αποδείξουμε ότι η ιδέα δουλεύει και μπορεί στο μέλλον να εφαρμοστεί σε καμένες δασικές εκτάσεις. Το project μας αφορά στη δημιουργία ενός βιοπολυμερούς, τα μονομερή του οποίου προέρχονται από παραπροϊόντα της βιομηχανίας τροφίμων και πιο συγκεκριμένα από φλούδες πορτοκαλιών και καρκινοειδή. Πρόκειται για ένα βιοδιασπόμενο προϊόν το οποίο εφαρμόζεται σε καμένες δασικές εκτάσεις μετά από μία πυρκαγιά και στόχο έχει την ενίσχυση της φυσικής αναγέννησης του δάσους. 18 φοιτητές της διεπιστημονικής ομάδας iGEM, που έχει κερδίσει μέχρι σήμερα πολλά μετάλλια και διακρίσεις, δημιούργησαν μια ειδική υδρογέλη που θα συμβάλλει στην απορροφητικότητα του νερού και θα τοποθετείται στο καμένο έδαφος. Όταν αυτό εφαρμόσετε στο έδαφος, έχει τη δυνατότητα να απορροφά το νερό των βροχοπτώσεων και έτσι να αποφεύγεται το φαινόμενο της διάβασης. Μέσα σε αυτό θα δοξιδεύονται μικροοργανισμοί, όπως είναι τα κινοβακτήρια που βλέπουμε σε αυτή την καλλιέργεια, και θα πλουτίζουν τα έδαφος με θρεπτικά συστατικά που θα μπορούσαν συνέχεια να χρησιμοποιηθούν τα φυτά. Τέλος, σε φαινόμενα κρέας ερημοποίησης, υπάρχει δυνατότητα προσθήκης ενδημικών σπερμάτων φυτών μέσα στις βιοπολυμερές, το οποίο θα προσφέρει ένα περιβάλλον που θα είναι ευνοϊκό για τα φυτά, ώστε να μπορούν να αναπτυχθούν πιο γρήγορα. Η iGEM είναι μια διεπιστημονική ομάδα που αποτελείται από προπτυχιακούς φοιτητές πολλών τμήματων, όπως το τμήμα βιολογίας, το τμήμα ιατρικής, χημίας, φαρμακευτικής, βιοπονίας, αλλά και άλλα τμήματα. Η ομάδα θα εκπροσωπήσει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στον Παγκόσμιο Διαγωνισμό iGEM Competition, που αποτελεί μια πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου MIT. Κυρίες και κύριοι, ραντεβού στο επόμενο επεισόδιο. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.